Και είναι ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί αυτού. Ο Ιωσήφ λέει τώρα, ήταν εκεί και η μητέρα του παιδιού. Είδατε πως κάνει το διαχωρισμό τώρα. Ενώ στην αρχή είπε ανοίγαγον οι γονείς στο πεδίο νήσου, τώρα λέει και είναι η Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαυμάζοντες επί της λεγωμένης περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτού Σιμεών. Ευλόγησε, λέει. Και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού. Γιατί γυρίζει μόνο προς τη Μαριάμ και το λέει? Διότι αφού είναι πλήρης πνεύματος ανθρώπου Αγίου, βλέπει ο Σιμεών ότι ο Ιωσήφ δεν θα ζει να δει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό τον Ιωσήφ τον βλέπουμε κοντά στον Ιησού μέχρι τελευταία φορά τον συναντάμε όταν πήγε ο Χριστός στο ναό 12 ετών. Εκεί που τον έχασε η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ψάχναν να τον βρούνε. Έκτοτε, όταν ξαναβγήκε ο Ιησούς στα 30 του να χειρίξει, δεν φαίνεται πουθενά μες στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή. Πουθενά, πουθενά δεν φαίνεται ο Ιωσήφ. Που φαίνεται ότι απεβίωσε. Έτσι δεν μπόρεσε να δει αυτό το οποίο λέει τώρα ο Σιμεών. Και γι' αυτό γυρίζει προς την Παναγία και το λέει μόνο. Και είπε προς τη Μαριάμ, τη μητέρα αυτού. Ιδού της λέει, ούτως, το παιδί δηλαδή, κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενο. Αυτό λέει το παιδί θα γίνει αιτία πτώσης πολλών. Αλλά θα γίνει, λέει, και εις ανάσταση πολλών ανθρώπων. Και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δηλαδή δεν θα συμφωνούν όλοι με αυτά που θα λέει. Γύρω από το προσωπό του, ο ένας θα λέει έτσι, ο άλλος θα λέει διαφορετικά. Και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, της λέει. Μην δηλαδή ξαφνιαστείς, λέει, στην Παναγία, όταν δεις κάποια στιγμή ότι η μεν θα λένε για το παιδί και τον γιο σου έτσι, οι άλλοι θα λένε άλλα λόγια για το γιο σου. Κοίτατε ότι οι μεν τον επίστευσαν, άλλοι δεν τον έλεγαν δαιμονισμένο, άλλοι τον έλεγαν τρελό, άλλοι τον έλεγαν αλλιώς. Και γι' αυτό λέει τι γράφει, ότι ο Ιησούς λέει έφερε σχίσμα εν το Ισραήλ. Χώρισε, λέει, τον κόσμο η παρουσία του. Χώρισε, λέει, το Ισραήλ. Άρα πολλές φορές στη ζωή μας, όταν βλέπουμε έναν ιεροκήρυκα, έναν κληρικό, έναν επίσκοπο, ο οποίος λέει κάτι, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν με αυτά που λέει. Όπως γινόταν και με το πρόσωπο του Ιησού. Άλλοι θα πούνε εναντίον και άλλοι θα πούνε υπέρ. Διότι αφού είμαστε συνεχιστέ του έργου του Ιησού. Δεν μπορεί λοιπόν όλοι να λένε καλός. Αφού δεν λέγανε για τον Ιησού. Ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Άρα λοιπόν όλοι μας οι χριστιανοί, όχι μόνο οι κληρικοί, όχι μόνο οι επίσκοποι, όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι χριστιανοί θα είναι σημεία αντιλεγόμενα. Και αυτό δείτε το μέσα στις οικογένειες. Όπου υπάρχει χριστιανός, είτε πατέρας, είτε παιδί, είτε μητέρα, γίνεται σημείο αντιλεγόμενο. Νηστεύει, τι θέλεις και νηστεύεις, άστα τα τώρα, βγάζεις τέτοια πράγματα. Ο άλλος λέει τα νάπα, πάλι εκκλησία πας. Κοινωνάει, μα τι θες και κοινωνάς κάθε 3 και 5. Καθένας λέει το δικό του. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Χριστό συμφωνούν. Άρα λοιπόν, σημείο αντιλεγόμενον ο Χριστός, σημείο αντιλεγόμενον και οι χριστιανοί. Είτε είναι λαϊκοί, είτε είναι μοναχοί, είτε είναι όπως είπαμε κληρικοί ή επίσκοποι. Θα είναι λοιπόν σημείο αντιλεγόμενον. Αλλά αυτό θα γίνει η αιτία να πέσουν πολλοί.
να οδηγηθούν στην κόλαση. Από τι θα οδηγηθούν στην κόλαση? Διότι θεληματικά θα κρατούν αρνητική στάση απέναντί του. Είναι αυτό που λέει, ήλθε το φως στον κόσμο, που λέει ο Ιωάννης, αλλά αυτοί αγάπησαν το σκοτάδι, λέει. Και όχι μόνο αγάπησαν το σκοτάδι, αλλά προσπάθησαν να σβήσουν και το φως. Και αυτοί, λέει, θα είναι τόσοι τους. Θα χαθούν. Θα γίνουν θεομάχοι. Και όταν το αντιληφθούν, όταν πεθάνουν, θα είναι πλέον αργά. Η πτώση τους έχει γίνει. Απ' την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι που θα ζουν μες στο σκοτάδι θα βρουν την ελπίδα της ζωής και το φως. Θα βρουν τον δρόμο τους. Θα βρουν τη ζωή τους. Θα βρουν ξανά τον παράδεισο. Και γι' αυτό λέει, θα είναι η σανάσταση πολλών και η σπτώση πολλών. Και συνεχίζει προς την Παναγία και της λέει, και σε σένα όμως λέει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή την ψυχή σου διελέψεται ρομφαία. Ρομφαία είναι το δίστομο μαχαίρι, το μαχαίρι που κόβει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Διελέψεται ρομφαία. Προφητεύει εδώ, γιατί είναι Πνεύματος Αγίου ο Σημεών, και λέει προς την Παναγία, την ψυχή σου θα την περάσει τέτοιος πόνος κάποια στιγμή που θα είναι σαν να σε τρυπάνε με δύστομη ρομφαία. Βλέπει ο Σημεών αυτά που θα εξελιχθούν κατά την ώρα που θα συλληφθεί ο Ιησούς, κατά την ώρα της σταυρώσεως, κατά την ώρα της ταφής του Χριστού. Διότι δεν πάβει, και ήξερε η Παναγία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, δεν πάβει να τα παιδί της. Το οποίο το έβλεπε να υποφέρει. Από την ώρα που κάποιοι το έβριζαν ή τον κορόιδευαν ή οι αρχιερείς τον είχαν παραπεταγμένο, μέχρι την ώρα που τον είδε πάνω στο σταυρό και τον έθαβε με τα χέρια της μέσα στον τάφο. Ρομφαία διήρχεται την ψυχή της. Και συνεχίζει το Ευαγγέλιο και λέει, όπως αν αποκαλυφθώσει εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Και έτσι λέει, και με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθούν πολλές καρδιές των σκεπτόντουσαν και πολλοί διαλογισμοί ανθρώπων. Εκεί θα φανούν με λίγα λόγια το τι σκέφτεται ο καθένας γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Και αποκαλύφθηκε ο Ιούδας τι σκεφτόταν. Φάνηκε ο Πέτρος που αρνήθηκε. Φάνηκε ο φόβος των μαθητών που η Παναγία τους έβλεπε και τους 12 ως παιδιά της. Αλλά αποκαλύφθηκε ο διαλογισμός και το τι είχε μες στην καρδιά του ο Ιούδας. Και αυτό το προφητεύει ακόμα. Εκεί λέει όμως λίγο πιο πέρα, λέει, ήτανε και μία Άννα. Αλλά επειδή το όνομα αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο, γι' αυτό μας λέει και ποιανού ήτανε θυγατέρα. Ήταν κόρη, λέει, του Φανουήλ, από τη φυλή του Ασύρ. Τώρα η φυλή του Ασύρ είναι μέσα από τα παιδιά του Ιακώβου, εν πάση περιπτώσει. Αυτή προβεβαικία, εν τες ημέρες πολλές, μεγάλες ηλικίες ήταν, λέει, είχε ζήσει με τον άντρα της 7 χρόνια και μετά έζησε παρθενικά. Πέθανε ο άντρας της και έζησε παρθενικά και αφιερώθηκε κοντά στο Θεό. Ήταν μέσα στο ιερό. Το ιερό, μη φαντάζεστε σαν το δικό μας, είναι σαν να λέγαμε υπηρετούσε στο μοναστήρι, μέσα σε έναν ιερό, άγιο χώρο. Έτσι όταν λένε ιερό δεν εννοούνε το ιερό, το ιερό αυτού καθεαυτού, οι Εβραίοι το λένε τα Άγια των Αγίων, που δεν μπαίνει κανείς μέσα εκεί. Μόνο ο αρχιερεύς άπαξ του έδωσε. Τον υπόλοιπο χώρο τον λέγανε ιερό χώρο. Όπως λένε το μοναστήρι, είναι ιερός τόπος. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να μπαίνετε σε μια μέσα. Αυτή λοιπόν υπηρετούσε στο ναό, ολόκληρο το ναό. Ήταν αφιερωμένη. Καθάρισε. Αλλά όμως, λόγω των μεγάλων της νηστιών, προσευχών, λόγω της αγάπης που είχε μες στην καρδιά της, ήταν το Πνεύμα του Άγιο πάνω και από αυτή. Και φαίνεται ότι ήταν το Πνεύμα πάνω από αυτή, διότι προφητεύει.
Φυσικά μέχρι πιο πριν δεν είχαμε γυναίκα προφήτηδα. Πάντοτε μιλάγαμε για προφήτες. Εδώ τώρα συναντάμε γυναίκα προφήτηδα όμως. Πάντοτε ξέραμε για προφήτες. Είναι πρώτη φορά μέσα στην Αγία Γραφή που η Γραφή μας δείχνει ότι υπάρχουν και γυναίκες που προφητεύουν. Και τι προφήτευσε? Προφήτευσε στα 84 της χρόνια, η οποία λέει ούν καθίστατο, δεν έφευγε από το ιερό με τις νηστείες της και δεήσεις και λατρεύουσε νύχτα και ημέρα τον Κύριο. Και αυτή, εν αυτή τη ώρα, μόλις δηλαδή πήρε ο Σιμεών στα χέρια του τον Ιησού, επιστάσα ανθομολογήτω το Κυρίο, ομολογούσε λέει δυνατά ενώπιον του Κυρίου, και ελάλη περί αυτού του παιδιού λαλούσε, πάση της προσδεχομένη της λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και τι τους έλεγε? Ότι αυτό το παιδί θα είναι ο λυτρωτής ολοκλήρου των Ισραήλ. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο την πληροφόρησε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και γι' αυτό σε όλους αυτούς που ερχόντουσαν εκείνη την ώρα λέει εκεί, τους έλεγε ποιο είναι αυτό το παιδί. Και αφού ετελέστησαν άπαντα λέει κατά τον νόμο, όπως λέει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο νόμος του Μωυσέως, υπέστρεψαν εις τη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία τώρα που είχαμε πάει και πρόσφατα, είδατε είναι η περιοχή και πάνω η βόρεια περιφέρεια. Έτσι. Εις την πόλη εαυτόν Ναζαρέτ. Εδώ ήταν μας λέει στη Ναζαρέτ. Άρα επέστρεψαν λέει στη Ναζαρέτ. 40 ημερών. Άρα από πού είχαν έρθει? Από τη Ναζαρέτ. Άρα δεν ήταν στη Βηθλέμ. Άρα γέννησε στη Βηθλέμ και έφυγε. Για να έρθουμε τώρα στο άλλο το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το άλλο το Ευαγγέλιο? Της γεννήσεως του Χριστού. Το οποίο ήρθαν οι μάγοι. Οι μάγοι μας λέει ο Ηρώδης ότι εξακρίβωσε το χρόνο του αστέρος και έχουν περάσει 2 χρόνια. Και γι' αυτό δίνει η εντολή να σφάξουν λέει τα νήπια που είναι 2 ετών και κάτω. 2 ετών και κάτω να σφάξουν. Άρα γι' αυτό λέει ότι οι μάγοι δεν επήγαν στο σπήλαιο να το προσκυνήσουν, αλλά επήγαν εις την οικία αυτού. Αν προσέξετε το Ευαγγέλιο της γεννήσεως, δεν λέει στο σπήλαιο, λέει εις την οικία αυτού. Στην αγιογραφία εμείς στις εικόνες έχουμε βάλει ότι οι 3 μάγοι πηγαίνουν στο σπήλαιο. Οι 3 μάγοι δεν πήγαν ποτέ στο σπήλαιο. Πήγαν στην οικία και το προσκύνησαν. Διότι έκαναν 2 χρόνια από την ώρα που φάνηκε το αστέρι, ερχόντουσαν με καμήλες ή με άλογα από την Περσία. Μέχρι να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα, έκαναν 2 χρόνια. Υπολογίσαν περίπου ο Ηρώδης. Και γι' αυτό είπε, άρα έχουν περάσει 2 χρόνια, άρα ο Χριστός πρέπει να είναι περίπου 2 ετών, άρα σφάξτε όλα τα παιδάκια κάτω των 2 ετών. Το δε παιδίον λέει, έτσι και τελειώνει το σημερινό Ευαγγέλιο, ήρθανε και κρατεού το πνεύματι πληρούμενος σοφίας και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Πάνω σε αυτό το χωρίο, πολλοί δημιούργησαν τεράστιες αιρέσεις. Ιδιαίτερα ο Άγιος. Διότι λέει, το δε παιδίον ήρθανε και κρατεού το πνεύματι πληρούμενον σοφίες και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Τι λέει αν το μεταφράσει κανείς κατά γράμμα? Ότι το παιδί ήρξανε και κρατεού το πνεύματι, πληρού το δηλαδή από πνεύμα Άγιο και πληρούμενον σοφίας. Και η χάρις του Θεού είναι επ' αυτό. Και ο Άγιος έλεγε, μα δεν ήτανε ο Ιησούς
όλος ο Θεός. Άμα λέτε ότι ο Ιησούς είναι όλος ο Θεός, μέσα στον Ιησού κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, πώς ύφησανε. Ο Θεός αυξάνει ή μικραίνει. Ούτε αυξάνει ούτε μικραίνει. Ούτε η σοφία του Θεού αυξάνει ή μικραίνει. Πώς λοιπόν λέει εδώ πέρα. Άρα δεν είναι, λέει, Θεός ο Άριος, γιατί αφού και η σοφία του παιδιού αύξανε όσο μεγάλωνε και πληρού το, λέει, Πνεύματος Αγίου όσο μεγάλωνε, άρα δεν είναι Θεός. Και αυτό το χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, για να μας πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός. Δεν έχει τις δύο φύσεις, Θεός και άνθρωπος. Είναι μόνο άνθρωπος, όπως όλοι οι άλλοι. Εδώ πολύ ωραία όμως οι Άγιοι Πατέρες δίνουν την ερμηνεία, τη σωστή ερμηνεία, ότι ο Ιησούς πάλι όταν μεγάλωνε εκδήλωνε σιγά σιγά τη σοφία του. Την εκδήλωνε. Δεν αν αύξανε, την είχε από αρχής μέσα το Πνεύμα το Άγιο, αλλά σιγά σιγά όσο μεγάλωνε, ανάλογα την ηλικία του, τόσο άφηνε να φαίνεται, να αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Όπως αυτό το βλέπουμε και την ώρα που ανέβηκε επάνω στο Θαβόρ ο Ιησούς την ημέρα της μεταμορφώσεως και έλαμψε, λέει, ως ο ήλιος, έγινε όλος φως. Και οι μαθητές, λέει, είδαν αυτόν καθώς ιδύναντο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να δουν την πραγματικότητα. Όμως δεν μπόρεσε να δει και την πραγματικότητα ο κόσμος που ήταν την ώρα της βαπτίσεως και το πνεύμα εν είδη περιστεράς. Τους φάνηκε λίγο ότι ήταν σαν περιστέρι. Έτσι τους φάνηκε. Εν είδη. Ως περιστέρι. Δεν ήταν περιστέρι. Αλλά αυτή η εντύπωση τους έμεινε. Των ανθρώπων. Ο Θεός δεν διαφήνει και βλέπει ο άνθρωπος καθώς δύναται. Όπως και όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Μπορεί να τη διαβάζουμε όλοι. Αλλά άλλο αντιλαμβάνομαι εγώ, άλλο αντιλαμβάνεται ο πατήρ Λεόντιος, άλλο ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο καθένας καθώς δύναται αντιλαμβάνεται. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Άφηνε λοιπόν ως πεδίο να εκπληρώνεται και να φαίνεται η σοφία ανάλογα την ηλικία του. Διότι δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί μέχρι να φτάσει τα 30 έτη. Μία φορά θα πούμε μόνο ότι το παραβίασε κάπως. Όταν παιδάκι 12 ετών μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα και μίλαγε ως μεγάλος διδάσκαλος. Και μείναν οι νομοδιδάσκαλοι και οι αρχιερείς, μείναν έκθαντοι ότι πώς είναι δυνατόν ένα παιδάκι 12 χρονών να ομιλεί με τέτοια σοφία. Όχι, και το ξαναμάζεψε ο Χριστός. Όπως το ξαναμάζεψε πάνω στο Θαβό. Τους άφησε για λίγο τους μαθητές να δούνε όσο μπορούσαν και μετά το ξαναμάζεψε. Όταν περπατάγανε έξω δεν βλέπανε πια αυτό το φως. Ούτε ο κόσμος το έβλεπε. Βλέπανε έναν απλό άνθρωπο. Αυτό ακριβώς γράφει το Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν είναι η εορτή της υπαπαντής, της υποδοχής δηλαδή του Χριστού που τον υποδέχεται για πρώτη φορά ο δίκαιος και Άγιος Σημεών, ο Θεοδόχος, γι' αυτό ονομάζεται και Θεοδόχος επειδή δέχτηκε στα χέρια του τον Θεό, ο Θεοδόχος Σημεών. Εμείς τι μηνύματα παίρνουμε τώρα μέσα από όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα ονομάζεται, όπως σας είπα, Θεοδόχος, ο Σημεών. Δοχείων και δέχτηκε στα χέρια του τον ίδιο τον Θεό.
Για σκεφτείτε ότι εμείς όχι μόνο τον πιάνουμε στα χέρια μας τον Ιησού την ώρα που λειτουργούμε, τον κρατάμε στα χέρια μας κι εμείς. Αλλά εμάς εισέρχεται και όλος μέσα μας. Εισέρχεται όλος μέσα μας. Την ώρα που κοινωνούμε, εισέρχεται όλος μέσα μας. Όχι απλώς τον κρατάμε, αλλά μας αξιώνει και γινόμαστε ένα μαζί του. Ένα μαζί του γινόμαστε. Και γι' αυτό λέει εκεί η ευχή, ότι θεεί το πνεύμα έθερξε σπόθο με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει ξένος. Θεή το σώμα. Τι μου το κάνει. Θεοποιεί το σώμα μου. Το θεοποιεί. Το κάνει και αυτό Θεό. Γιατί γίνομαι ένα εκείνη τη στιγμή μαζί του. Το ζήτημα είναι όμως ότι η αμαρτωλότητά μας δεν μας αφήνει να το χαρούμε αυτό. Γιατί στο μέν σημείο παρέμενε συνέχεια. Και ήταν συνέχεια ένα με το πνεύμα του Άγιου. Η αμαρτωλότητά μας δεν μας αφήνει να το χαρούμε. Και γι' αυτό τον ονομάζει Άγιο Σημεών, Δίκαιο Σημεών. Ήταν ανηράγιος. Όπως και η προφήτηδα, γυναίκα η οποία νίστευε, η οποία τηρούσε την παρθενία της. Τα τήρησε όλα τα χρόνια. Τις προσευχές λέει, πλησίων στο Θεό. Κι έτσι έγιναν δοχεία του χάρη, της χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν και εμείς για να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην αμαρτάνουμε. Ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μένει μέσα μας. Και όταν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και θεοποιεί το σώμα και θεοποιεί το πνεύμα, πραγματικά να μένει και να μας κάνει πραγματικά μικρούς θεούς. Μικρούς θεούς. Και γι' αυτό γινόμαστε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Όπως λέγαμε σε μια άλλη ομιλία μας. Ο Θεός Πατήρ είναι ο βασιλεύς των βασιλέων. Ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, κληρονομεί λέει τη βασιλεία του. Και εμείς γινόμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Γιατί γινόμαστε συγκληρονόμοι. Γιατί είμαστε ένα μαζί του. Και αυτός ο οποίος γίνεται ένα μαζί του, αυτός και συγκληρονομεί. Άρα λοιπόν έχουμε χρέος, σαν χριστιανοί, σαν μοναχοί, σαν μοναχές. Έχουμε χρέος, όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλοι που θα ακούσουν, θα διαβάσουν, αν γραφτεί η ομιλία, να αγωνιζόμαστε, να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Και αυτό γίνεται μόνο αν ζούμε τη ζωή, την Αγία, που ζούσε και ο δίκαιος Σημεών και η προφήτηδα. Είναι αυτό που λέμε ότι χρειάζεται ένας αγώνας καθάρσεως, ψυχικής καθάρσεως, ένας καθαρισμός της ψυχής μας για να μπούμε στο φωτισμό για να φτάσουμε στη θέωση. Βλέπετε ότι όλα είναι διαδοχικά. Κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Έτσι θεοποιείται ο άνθρωπος. Όπως θεοποιήθηκε και ο Άγιος Σημεών. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.